Το τέταρτο θύμα τροχαίου μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας στα Χανιά είναι η 47χρονη Βρετανίδα τουρίστρια που παρασύρθηκε από γιοταχή στην παλιά Εθνική Οδό στο ύψος της Γεωργιούπολης. Η άτυχη γυναίκα που απολάμβανε τις διακοπές της στην περιοχή μαζί με την οικογένειά της τραυματίστηκε βαριά όταν χτυπήθηκε μαζί με μία ακόμα γυναίκα 53 ετών από διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε κάτοικος του Δήμου Αποκορώνου. Οι δύο τουρίστριες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου η 47χρονη υπέκυψε στα τραύματά της. Με λύπη μου διαπιστώνω ότι τα Χανιά είναι κόκκινη γραμμή. Δεν είμαστε απλώς πρώτοι. Είμαστε με διαφορά πρώτοι. Χρειάζονται άμεσα μέτρα. Και θα έλεγα με σεβασμό. Ενώ έχουμε ένα αστυνομικό διευθυντή που θέλει, που πασχίζει να κάνουμε κάτι καλό, δεν έχει δύναμη. Πού να πάει ο φαντάρος χωρίς πυρομαχικά. Πώς λοιπόν να διοικήσει, να διευθύνει τον νομό Χανίων αστυνομικά ο διευθυντής, όταν δεν έχει προσωπικό. Σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι είπαν το τελευταίο αντίο στον 26χρονο που έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα με τη μεγάλου κυβισμού μοτοσυκλέτα του στα Κουνουπιδιανά ακροτηρίου. Λίγα 24 ώρα πριν, τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, ανασύρθηκε απανθρακωμένος μέσα από το γιοταχή του στον Βάμο ένας 23χρονος. Προσοχή, θέλει προσοχή, ρε παιδιά. Αυτό είναι κακό. Τίποτα άλλο. Έκκληση προς αυτοδιοικητικούς και βουλευτάς των νομοχανίων. Βοηθήστε την τροχέα, την αστυνομία. Δεν χρειάζεστε τόση φύλαξη. Δεν χρειαζόμαστε φύλαξη αστυνομικών όταν λείπουμε από τα Χανιά. Χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή άμεση ενίσχυση των αστυνομικών για να μας προφυλάξει τη ζωή μας. Η ζωή μας είναι πολύτιμη. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Κρήτης, τα Χανιά έρχονται πρώτα σε τροχαία δυστυχήματα στην Κρήτη και ακολουθούν το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο. Μόνο στο Δήμο Αποκορώνου τον τελευταίο μήνα έχουν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα ένας 19χρονος, ένας 23χρονος και μία 47χρονη. Το άκουσα, είναι πολύ λυπηρό. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά, αλλά όλοι φταίμε. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων τροχαίων το πρώτο εξάμηνο του έτους στην Κρήτη. 29 νεκρούς μετράει το νησί από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα. 23 ήταν άντρες και οι 6 γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε την αστυνομία να μπορεί να ελέγξει και να μην είναι ο νομός Χανίων, ο Δήμος Χανίων σήμερα χωρίς αστυνομική κάλυψη. Δυστυχώς αυτό είναι. Δεν υπάρχει πουθενά αστυνομία. Γιατί δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Τα περισσότερα από τα δυστυχήματα που καταγράφηκαν στα Χανιά τον τελευταίο μήνα συνέβησαν μετά μεσονύκτιες ή πρώτες πρωινές ώρες και τα θύματα ήταν από 17 έως 26 ετών. Την ίδια στιγμή, οι εκκλήσεις για οδηγική παιδεία και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας πέφτουν στο κενό, ενώ επικίνδυνες παραβάσεις επαναλαμβάνονται, με την αιματοχυσία να συνεχίζει να προκαλεί απώλειες και πόνο.